Στον απόϊχο των δηλώσεων του Γερμανού Προέδρου, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαιier, περί τη πρόθεσή του να μιλήσει αύριο στην μαρτυρική Κάνδανο δημοσίω για την ευθύνη των Γερμανών απέναντι στα θύματα, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκηση των Οφειλών τη Γερμανία προ την Ελλάδα μιλά για αναγνώριση μια ιστορική εκκρεμότητα και για μια ευκαιρία να εκφράσει μια συγγνώμη χωρί αστερίσκου. Θεωρούμε ότι η στάση αυτή είναι υποκριτική όταν δεν αναλαμβάνει παράλληλα την ευθύνη για τα εγκλήματα αυτά. Και του λέμε ότι δεν θέλουμε ίκτο. Δικαιοσύνη ζητάμε. Η απέτηση για καταβολή γερμανικών αποζημιώσεων είναι συνεχής όπω και ο αγώνα διεμήνησαν τα μέλη του Συμβουλίου, την ώρα που η επίσκεψη αύριο στην Κάντανο του Προέδρου τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία προκαλεί θυμό και οργή στου κατοίκου των μαρτυρικών χωριών. Κατάλαβα καλύτερα γιατί ο γιατί ο, ο, ο θυμός που υπάρχει διάχυτος στην Κάντανο και ο οποίος εκφράζεται με μία λέξη, ανεπιθύμητος. Η κυρία Ιωάννα Κανδαράκη, 94 ετών, εκ των τελευταίων επιζώντων του ολοκαυτώματος της Καντάνου, δήλωσε με πόνο ψυχής πως ο Γερμανός Πρόεδρος θα τύχει υποδοχής αξιοπρεπούς. Όμως οι μνήμες από τις τυριωδίες είναι βαριές. Στη καρδιά μας όμως μέσα είναι βαριά. Τα δάκρυά μα είναι στα μάτια μα. Έρχονται όλε οι μέρε αυτέ τα δικήματα, τα, τα εγκλήματα, τι καταστροφέ, τι προσβολέ, του ξυλοδαρμού, του κραμασμού, του διαξυφισμού που έγιναν στις εγγύε γυναίκε, στα παιδιά, στου γέρου ανθρώπου, του κατάγητου, που εκτελούσαν πάνω στα κρεβάτια. Η κυρία Καλιόπη Λαδάκη, πρόεδρο τη Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματο Δαμάστα, μετέφερε το μήνυμα πως τα εγκλήματα των Γερμανών, ο πόνος και η οδύνη που προκάλεσαν στο λαό τη Κρήτη, ούτε ξεχνιούνται ούτε παραγράφονται. Δεν θέλουμε εκδίκηση, δικαίωση θέλουμε. Δικαίωση να δικαιωθούν και οι ψυχέ των μαρτύρων όλη τη Ελλάδα και να βρουν γαλήνη και ανάσταση. Ενηρεμία. Ανάμεσα στι φωνέ για την αναγνώριση των εγκλημάτων τη ναζιστική Γερμανία και εκείνη του Μανώλη Κουριδάκη, <σομίως> γιου του Κλεόμβρο του Κουριδάκη, <σομίως> που στι 24 Μαου του 1941 στον Κακόπετρο οι Γερμανοί εκτέλεσαν πέντε γυναίκες τη οικογένειά του και ένα παιδί. Επεράσανε τρει Γερμανοί από το σπίτι και σκοτώσανε. τη γυναίκα του, το παιδί του δύο χρονών, τη μητέρα του, την αδερφή του, την πεθερά του και την κουνιάδα του. Ο Μανούλης Νικολακάκης από τον Αλικιανό ήταν επτά μηνών όταν οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον πατέρα του στις 26 Οκτωβρίου του 1941. Και τα παιδιά που έρχονταν στο σχολείο, πηγαίναμε στο σχολείο, ήταν περίπου 160, από τα οποία τα 70 και περισσότερα ήταν ορφανά πατρός. Και όταν ο δάσκαλος μας έλεγε το επάγγελμα του πατέρα σας, εμείς λέγαμε ορφανός. Σκληρά τα βιώματα των συγγενών θυμάτων των Γερμανών και στη Βιάνο. Μου έβλεπα μαύρα πράγματα, όλα μαύρα οι γυναίκες, οι πόρτες των σπιθιών μαύρους σταυρούς, και ανάλογα με τα θύματα ένα, δύο ή τρία ή τέσσερα ή πέντε θύματα ήταν οι σταυροί. Αύριο στην Κάντανο θα βρίσκονται τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών τη Γερμανία προ την Ελλάδα, που απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε δημοκρατικό πολίτη του τόπου. Να δώσει το παρόν και να δείξει την οργή του και την απαρέσκειά του προς αυτή την αυθαίρετη αλλά Παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά της γερμανικής κυβέρνησης και του γερμανού πρόεδρου απέναντι στην Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ο γερμανός πρόεδρος επισκέπτεται την μαρτυρική Κάντανο και που θα βρεθεί μπροστά από την επιγραφή «Μοναδικό ιστορικό μνημείο από την καταστροφή της» στις 3 Ιουνίου του 1941.